Επεισόδιο μεταξύ Συρίας και Τουρκίας έλαβε χώρα στην Σύνοδο του Συμβουλίου του Αραβικού Συνδέσμου, όταν η Συριακή Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Φαϊζάλ Μεγδάντ αποχώρησε απότομα από την αίθουσα κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αποχώρηση έγινε μόλις ο Φιντάν άρχισε να μιλάει, με την αντιπροσωπεία να επιστρέφει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Πλάνα από τη Σύνοδο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τους Σύρους αξιωματούχους να βγαίνουν από την αίθουσα ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησε η ομιλία του Φιντάν. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού ανέφερε ότι μόνο ένα μέλος της αντιπροσωπείας της Συρίας παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Υπουργού, τονίζοντας την ένταση μεταξύ των δύο κρατών. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει το βαθύτερο πρόβλημα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας, καθώς σε συνέντευξη πριν από τη συνάντηση, ο Μεγδάντ περιέγραψε τους όρους της Συρίας για τη διόρθωση των σχέσεων των δύο χωρών, καθιστώντας σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ. Μιλώντας στο Russia Today, τόνισε ότι οποιαδήποτε ελπίδα για συνεργασία θα εξαρτηθεί από την αποχώρηση της Τουρκίας από αυτές τις περιοχές που έχει καταλάβει. Κάποτε είχαμε στρατηγικούς δεσμούς με την Τουρκία, αλλά αυτό άλλαξε όταν ανέπτυξαν το στρατό τους στη Βόρεια Συρία και δημιούργησαν στρατόπεδα σε Συριακά εδάφη, δήλωσε ο Μεγδάντ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.